Θείον όραμα του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Αφηγείται η Ελένη Δόσιου. Δεν λέτε ρε παιδιά τίποτα να ζεσταθούμε? Και με το λόγο φάνηκε μαύρο κορμί στην ανοιχτή θηρίδα. Κύλησε από τη σκάλα κάτω ο Κώστας ο θερμαστής, βαρυτυλιγμένος στην πατατούκα του. Έκανε κρύο δυνατό. Βοριάσε ξύριζε τα πέλαγα. Πάγωνε τα κρογιάλια. Κρουστάλιαζε τα στιβαγμένα πανιά στα βουνά. Και το πλήρωμα, ναύτες και θερμαστές, συναγμένοι ολόγυρα στη θερμάστρα, φρόντιζαν να ζεσταθούν με τη φασκομιλιά και το ψωμοτήρι. Ο λίχνος καρφωμένος στη μέση ενός στήλου φώτιζε και κάπνιζε μαζί τα περίγυρα σωθέματα. Διπλά τριπλά τα κρεβάτια κολλημένα στα πλευρά με τα μαύρα τους τροσίδια θύμιζαν νεκροθήκες στα ανήλια στα βάθη της γης ταφιασμένες. Κοντά η καμαρούλα του ναύκληρου, ανοιχτόπορτη, έδειχνε άλλο κρεβάτι στρωμένο, 2-3 φωτογραφίες παλιές, μια χρωμολιθογραφία χανούμισας, χρυσοφορεμένης και ξαπλωμένης σε πουπουλένια προσκέφαλα. Και ολούθε κρεμασμένα τα ρούχα, στο λάδι και στο κάρβουνο βουτημένα. Οι μουσαμάδες ξεσχισμένοι και μυριοβαλωμένοι. Αλλά το φλίφλισμα του νερού που ακουόταν στα πλευρά, η μυρωδιά του κατραμιού και τα ψημένα πρόσωπα των ανθρώπων έδειχναν πως η ζωή εδώ αγωνίζεται τον τελευταίο αγώνα της. Για τούτο και κανένας δεν πρόσεξε τώρα στο αστείο κατρακύλημα του θερμαστή. «Δεν λέτε ρε παιδιά και τίποτα να ζεσταθούμε!» ξαναδευτέρωσε εκείνος, αγκαλιάζοντας τη θερμάστρα σαν ερωμένη. «Τι να υπούμε?» ρώτησε μελαγχολικός ο Κώστας ο αξιώτης. «Νυχτιάς αντί να αποψινή, δεν θέλει παραμύθια. Όχι, δεν θέλει παραμύθια. Εδώ στον άγριο κόρφο που είμαστε κλεισμένοι, τριγυρισμένοι από το μούγκρισμα της μαύρης θάλασσας, σαβανωμένοι από τον πουπουλένιο θυμό του ουρανού, ας πούμε κάτι τι θεϊκό και παρήγορο. Στα παλιά χρόνια οι γέροντές μας δεν είχαν την καταδίκη που έχουμε εμείς τώρα. Περνούσαν τις Άγιες ημέρες κάτω από τη στέγη τους, κοντά στη φωτιά, ανάμεσα στη φαμίλια τους. Όπως ο αμπελοφυτευτής στα μπέλη του, τριγούσανε και εκείνη το καλοκαίρι τη θάλασσα και χαίρονταν το χειμώνα τα καλά της άφοβα. Ήξεραν τη γιορτή και την καματερή τους. Είχαν καιρό για τη χαρά και τη θλίψη τους. Εμείς τίποτα από αυτά. Χειμώνα καλοκαίρι το οργώνουμε το κύμα. Βόδια καματερά στη βουκέντρα της ανάγκης. Υποτακτικά θα βλακώνουμε το αρμυρό χωράφι. Μονάχα τη φάκνα μας έχοντας για πληρωμή. Για τούτο καλά που έτυχε η κακοκαιρία να αφήσουμε λίγο τον κάματο. Δεν λέω πως θα μείνουμε και τώρα ήσυχοι. Ο αφέντης θέλει δουλειά από το δουλευτή. Γιατί φοβάται μην οκνέψει με την ακαμασιά. Φαντάσου όμως αν ήταν καλοσύνη τι δρόμο θα παίρναμε τώρα. Έτσι τουλάχιστον έχω ελεύθερο το νου να συλλογιστώ το σπίτι μου. Αχ, το σπίτι μου. Άρχισα το παράπονο και κοντεύω να δακρύσω σαν άπραγο παιδί. Μα δεν φταίω εγώ. Φταίει αυτή η νύχτα. Φταίει το απόψινό αποσπέρισμα. Το αστέρι το λαμπρό που έτρεμε βασιλεύοντας πίσω από τα χιονισμένα βουνά και τάραξε το είναι μου. Όπως τους μάγους οδήγησε και εμένα πίσω από τα βουνά και τα πέλαγα, στην Άξο. Στο γρίτι μου το πρασινοντυμένο, στο ταπεινό μα ολόχαρο σπιτάκι μου. Κι όχι ως εδώ, παραμπρός, παραμπρός ακόμη. Με έφερε στα παιδιάτικα χρόνια μου, πριν αφήσω τη στεριά και πριν να ταξιδέψω τη θάλασσα. Καθόμαστε όλοι στο παραγόνι, διπλοπόδι στα μάλινα στροσίδια, ντυμένοι με τα ζεστά φορεματάκια μας,
που τα έραψε της μάνας μας η Φροντίδα και της αδερφής μας της Ομορφούλας τα πηδέξια χέρια. Ο πατέρας μου, θεριακωμένος και νιοφάνταχτος γέροντας, καθότανε στις προσκεφαλάδες ψηλά και ρουφούσε απολαυστικά το τσιμπούκι του. Όταν μας έβλεπε έτσι συναγμένους, του άρεσε να διηγείται παραμύθια και ιστορίες της ζωής του. Της θάλασσας η κίνδυνη, της ταιριάς οι χαρές, ο τρόμος των κουρσάρων, τα ναυτικά κατορθώματα της Επανάστασης διάβαιναν ζωντανά και ολοφώτιστα μπροστά μας. Μα εκείνη τη νύχτα δεν θέλησε να μιλήσει ούτε για παραμύθια, ούτε για ταξίδια του. Μόλις βάλαμε το λίχνο στο λιχνοστάτι και φάγαμε τη λειψόπιτα, μας άρχισε θρησκευτικές κουβέντες. Ήταν θρήσκος ο Αγιοχώματος και τα ιερά βιβλία δεν τα άφηνε από κοντά του. Αλήθεια, στα ταξίδια του είχε πρόχειρα τα τροπάρια και τις βλαστήμιες. Μα τώρα που έπαψε τον αγώνα της ζωής, φρόντιζε για τη σωτηρία της ψυχής του. «Δε μου λες», είπε στον αδερφό μου το μικρότερο, «τι όραμα είδε η Παναγία τη νύχτα που γέννησε τον Κύριο η μόνη Ιησού Χριστό». «Κόκαλο εκείνος». «Ρωτάει εμένα το ίδιο». «Α, δεν το ξέρετε», πρόσθεσε με ήρεμη φωνή. «Μα δε φταίτε εσείς. Φταίω εγώ που δεν σας το έμαθα ακόμη. Έγινε πέρα στην Ανατολή, στον τόπο τον παράδοξο. Ποιο χρόνο δεν σας λέω. Φτάνει να μετρήσετε το φετινό και το βρίσκετε αμέσως». Εκείνη τη νύχτα, μια γυναίκα συντροφιασμένη από τον τέχτονα τον άντρα της, στάθηκε μισοστρατής σε μια σπηλιά και γέννησε ένα παιδί. Φτωχά ήταν τα ρούχα της, η όψη της πικραμένη. Μα είχε κάτι τι τόσο λαμπρό στη ματιά, που έλεγε θα αναστήσει και την πέτρα. Κάτω από το γαλάζιο φόρεμα και το κόκκινο στιθοπάνι, το κορμί φάνταζε λιγερό, άξιο για να θρονιάσει μια πάναγνη ψυχή. Και κάτω από τον άσπρο της κεφαλοδέτη, τα μυγδαλωτά μάτια, τα φρύδια τα σμιχτά, το λεφαντένιο μέτωπο, λαμπρότερο και από τα χρυσά στολίδια του, φανέρωναν την αισθαντική πηγή που θα σαρκώσει την αγάπη και την καλοσύνη. Γέννησε το παιδί, το βίζαξε, το τύλιξε με το σάλι της και τα πείθωσε στη φάτνη απάνω στάχυρα να κοιμηθεί. Σε λίγο ο ανασασμός έβγαινε από το στιθάκι του ήσυχος, σαν ανασασμός βαλσαμόδεντρου. Γύρω το σκοτάδι απλωνόταν πίσα. Κάτω στο χώμα πλαγιασμένα τα ζωντανά, βόδια και πρόβατα και άλογα μαζί, ένιωθαν κάποια φρίκη να χαμοπετά πάνω τους, σύγκριο να τα περιγλύφει, και έμειναν άγρυπνα. Μα ούτε βέλασμα, ούτε χλιμύντρισμα, ούτε βούγεμα ηχολογούσε. Η φάκνα έτριζε κάποτε, αλλά και εκείνη έμενε ξερομασημένη στο στόμα τους. Απάνω η σπηλιά, με τον ουρανό της νεροστάλαχτο, με τα πλευρά της αυλακωμένα από τις νεροσυρμές, πράσινα από τα πολυτρίχια, σκισμένα από τα νύχια του όρνιου, τρύπια από τους φαλαγγιού το κεντρί, κλεισμένα με τον πλόκο της αράχνης, ξεμεθελιωμένα από τον ποντικό, ψήλωνε βουβή και ατάραχη. Και κάτω από τη χαμηλή εμπατή, το φως αστροστόλης της νύχτας χυνόταν στις πλαγιές και τα λακώματα. Οι κουρμάδες εκεί ψήλωναν λαμπάδες, με τα καμαρωτά κλονιά καρποφορτωμένα. Εκεί τα μπέλια έδειχναν κλαδιά έτοιμα να ανοίξουν μάτια χλωροπράσινα στο πρώτο φύσημα της άνοιξης. Εκεί, ασπραγυρανθισμένες οι ελιές, λαγάριζαν από τώρα το χυμό που θα καεί θυσία στο νεογέννητο.
Εκεί και τα σπίτια της Βηθλέμ μικρά, τετράγωνα, με το δώμα πάνω και την πόρτα στο πλάγι, έλαμπαν στον ασβέστη, λες και στολίστηκαν να καλωσορίσουν εκείνον που θα τους χαρίσει τη δόξα. Βαθιά ο Ιορδάνης στέναζε μέσα στη χαλκοστρωμένη κήτη του και πρόσμενε με τρόμο το θεϊκό κορμί που θάγιαζε τα νερά του. Δεξιά στη χούνη, σαν κατάρα το πνεύμα, βρουχιόταν η νεκρή θάλασσα, λες και είχε ακόμα μέσα της τα Σόδομα και τα Γόμορα. Αριστερά, απάνω από τους ζυγούς, εκεί που δεν έφτανε το ανθρώπινο μάτι, ήταν όμως ασήκωτος ο λογισμός του Θεού. Στη χαρά και στην ακολασία παραδομένα ούρλιαζαν τα Ιεροσόλυμα, το άσμα των προφητών και η λατρεία λαού μεγάλου. Ο Ιωσήφ, μόλις είδε κοιμισμένο το παιδί, κατέβηκε στο χωριό να φροντίσει για τη λαχώνα. Και εκείνη ολομόναχη, αδυνατισμένη, με τη μητρική λαχτάρα στα στήθη, σταύρωσε τα χέρια, ακούμπησε το κορμί σε ένα στήλο και έκλεισε τα ματόφυλλα. Μα στάθηκε αδύνατο να κοιμηθεί. Η τύχη του Θεόσταλτου ήρθε να της τυραννίσει την ψυχή. Τι θα απογέννης του κόσμου την αντάρα, ο τρυφερός της κρίνος, εκείνος που της δόθηκε με το χέρι ασπροντιμένου χερουβίμ. Ποια θα είναι η ζωή και ποιο το τέλος του? Θα περάσει δρόμο πορφυρόστρωτο ή θα βάψει με το αίμα του τα αγκάθια και τις τουρναρόπετρες? Ο κόσμος παραλυμένος δεν προσέχει πια στα λόγια των προφητών. Ο Ισραήλ στενάζει κάτω από το ψέμα των Φαρισαίων και των Ρωμαίων το ζυγό. Δεν κιθαρίζει ο Δαβίδ. Ούτε η Δεβόρα δικάζει το λαό κάτω από τους κουρμάδες. Του Αρών τα τέκνα ληστεύουν. Απιστία σύγνεφο κάθεται στην Ιερή Κιβωτό και στου μεγάλου ναού τα άδυτα. Πίνει το αίμα των Μακαβαίων η γη, χωρίς να αποδώσει ελευθερία και δικαιοσύνη. Ο γαβλονίτης Ιούδας χάθηκε χωρίς να ανορθώσει τον νόμο. Η γη της Επαγγελίας, χωρισμένη σε βασίλεια και τοπαρχίες, φθήρεται από τον εμφύλιο σπαραγμό, σαν να τη βαραίνει ακόμα η απίθεια των προγόνων στην έρημο του Σιν. Κόλαση έγινε ο ποτέ παράδεισος. Εγωιστής και εκδικητικός και άδοξος ο περιούσιος λαός του Κυρίου. Πως θα ζήσει σε τέτοιον κόσμο το παιδί της? Άξαφνα, λίχνος ηλιοστάλαχτος κρεμάστηκε μπρος της μάνας στην ψυχή, έτοιμος να δείξει το μέλλον του νιογέννητου, όπως η Νεφέλη έδειξε άλλοτε τον άγνωστο δρόμο στη φυλή της. Και τον είδε 30χρονο Λεβεντονιό να μαγνητίζει τις ψυχές του λαού. Ψηλός, λιγερός, με σεβαστή μελαγχολία στο ροδοζύμο το πρόσωπο, με τα καστανά μαλλιά κυματιστά στους ώμους, με το στόμα γλυκοστάλαχτο και τα γαλανά μάτια, μιλούσε στο λαό και τον έπιθε. Εκήρυτε στις συναγωγές και χίλοι τον άκουαν. Ανέβαινε στο βουνό και μύργοι τον ακολουθούσαν. Διαβαίνει ανάλαφρα τη λίμνη της Γενισαρέτ και ρίχνονται λαμνοκοπώντας οι κόσμοι στα βήματά του. Οι προφήτες που τον προσπερνούσαν τώρα πισοδρομούν υπό τακτική του. Ο νόμος του Μωυσή αναζεί στα λόγια του και συμπληρώνεται. Η έρμη γη αναδροσίζεται. Τα απελπισμένα στήθη ξαναθαρεύουν. Τα πλανημένα πρόβατα γυρίζουν πάλι στη μάντρα τους. Η αγάπη τρέχει αδαπάνητη από τα πλατιά στερνά του και δροσίζει το καμίνι της κακομοιριάς. Οι άπιστοι πιστεύουν και σηκώνονται οι ταπεινοί. Τυφλούς φωτίζει, χολούς οδηγεί. Τα Ιεροσόλυμα στρώνουν τους δρόμους με βάγια για να τον δεχτούν. Σύγκερα όμως καρφώνουν το σταυρό. Ο φθονερός μαθητής τον παραδίδει με φίλημα.
Ο δειλός φίλος τον αρνιέται πριν λαλήσει ο πετεινός. Μα εκείνος, ανώτερος από τα τέκνα των ανθρώπων, συγχωρεί την άρνηση και την προδοσία. Διαβαίνει πράος μέσα από τις κοροϊδίες και τα φτισήματα. Πίνει το ξύδι και τη χολή. Φορεί το αγκαθερό στεφάνι, την περιφρονητική χλαμίδα. Κρατεί το καλαμένιο σκύπτρο και ανεβαίνει στο μαρτύριο. «Γυναίκα, να ο γιος σου», λέει την τελευταία στιγμή. Και αποχαιρετά με ένα βλέμμα μελαγχολικό τη μάνα που τον γέννησε, τους φίλους που τον πίστεψαν, το λαό που τον τυράννησε, τη γη που είδε τις πίκρες του και τον ουρανό που θα δεχόταν το σώμα του. Η μάνα ήταν εκεί και τα έβλεπε όλα. Ήθελα να φωνάξει, να τρέξει για να τον σώσει από τα χέρια των κακούργων, αλλά δεν μπορούσε να βγάλει φωνή. Το σώμα δεν ακολουθούσε τους πόθους της ψυχής. Μα όταν είδε ένα στρατιώτη αγριοπρόσωπο έτοιμο να λογχίσει τα πλευρά του, «Μη! Εφώναξε μόλι της τη δύναμη. Και με το «μη» ξύπνησε. Δεν είδε ολογυρά της τίποτα από το φρικτό όραμα. Το βρέφος κοιμότανε ακόμη πλάγι της, μέσα στη φάτνη, απάνω στο άχυρο. Μα δεν βασίλευε η σιγή και το σκοτάδι όπως πριν. Αγγελική αρμονία κατέβαινε από ψηλά και λαμπρομέτωπο αστέρι έχινε θάλασσα το φως του στη σπηλιά. Και μπρος στα πόδια της, οι μάγοι γονατιστοί με τα δώρα τους, τη Σμύρνα και το Μόσχο και το Λιβάνι, ονόμαζαν το γιο της Βασιλέα και Θεό. Εκείνη την ώρα φάνηκε στην εμπατή χλωμός ο Ιωσήφ. «Να φύγουμε», λέει τρέμοντας τη γυναίκα του. «Ο Ηρώδης θέλει το παιδί και οι άνθρωποι του ψάχνουν τη χώρα. Γρήγορα να φύγουμε». Εκείνη άρπαξε αμέσως το βρέφος, το έσφιξε στους κόρφους της και πήραν δρόμο για την Αίγυπτο. Η νύχτα τους έκρυψε. Μα τα αίματα των άλλων παιδιών και ο θρήνος των μανάδων ανέβαιναν από τα σπίτια της Γαλιλαίας, πρωτόλουβη θυσία στον αναμορφωτή του κόσμου. Πόσα αίματα θα χυθούν ακόμη», ψιθύρισε προφήτης η γυναίκα. «Πόσα αίματα». Τέλειωσε ο αξιώτης το διήγημά του και οι σύντροφοι έμειναν ακόμα ακίνητοι, σαν ονειροπλανεμένοι. Μερικοί σταυροκοπήθηκαν. Άλλοι στέναξαν βαθιά, σαν να ξύπνησε κάτι παρήγορο μέσα τους. Μα ο Κώστας ο θερμαστής, ίδιος στα αστεία και στα σοβαρά, ρώτησε πονηρά το σύντροφό του. «Δεν μου λες, Βλάμη, ήδη η Παναγιά στον ηρώτης και τον πατριώτη σου, τον Βαραβά». Εκείνος χολοταράχτηκε. Φοβερή βλαστήμια ανέβηκε στα χείλη του. Μα την κατάπιε. Δεν ήταν καιρός τώρα να κολλαστεί κανείς. Χαμογέλασε, έκαμε το σταυρό του και ξαπλώθηκε στο έρημο κρεβάτι του. «Και του χρόνου, παιδιά, στα σπίτια μας», ευχήθηκε. «Στα σπίτια μας, μα θα μας θερίζει πείνα». Είπε ο θερμαστής και γέλασε δυνατά.